Αλλιώς δεν γίνεται. Μάλιστα, βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση. Και σεβασμιότατε, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο, μας λένε. Ναι. Μήπως μπορούμε να το φτιάξουμε για να προχωρούμε στην κουβέντα, δεν ξέρω τι. Το δικό μου μικρόφωνο. Ναι, έτσι μας λένε. Τώρα, με τη όχι, είναι από τη σύνδεση. Από τη σύνδεση. Έλα, προχωράμε. Λέει, με συγχωρείς, δεν μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος να κάνει μια συμφωνία. Θα είναι όμηρος ουσιαστικά τη ιεραρχία. Όχι όμηρος, Ρουλάν. Δεν είναι όμηρος. Είναι πρόεδρος. Δεν είναι όμηρος. Είναι πρόεδρος. Και αυτές, ακριβώς για να μην είναι όμηρος μετά τέτοιων αποφάσεων, θα πρέπει και εμείς να δεχτούμε ότι αυτά πρέπει να περάσουν από την ιεραρχία, όπως περνάνε και για να νομιμοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση. Και άμα δεν συμφωνήσει η ιεραρχία. Δεν θα γίνει. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος δεν μπορεί να κάνει κουβέντα μόνος του. Ίσως είναι πρώτος μεταξύ ίσων ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, ωραία. Αυτό που λέτε είναι εκκλησιαστικό. Αυτή είναι θεσμικά η τοποθέτησή του. Πρώτος μεταξύ ίσων. Άρα να καταλάβουμε ότι αυτή η κουβέντα που ξεκίνησε ο ίδιος, πώς να σας πω, δεν το εγκρίνετε και πολύ. Όχι, εγκρίνομαι τη συζήτηση, αλλά ξέρετε, το είπα και εδώ που ήταν ο κύριος Παπανδρέου που ομίλησε στο Βελίδιο. Αυτή η υπόθεση μας έχει καταταλαιπωρήσει. Εγώ είμαι 36 χρόνια Μητροπολίτης και συνεχώς γίνεται αυτή η συζήτηση και γίνεται ο κύριος. Τα περισσότερα χτήματα της περιουσίας το κράτος τα πήρε σε αλλεπάλληλες διαδικασίες και κυβερνήσεις από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Και έχει μείνει ένα κομμάτι που είναι μέσα σε αυτή τη σύμβαση, αν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, και το οποίο αφορά τα δασικά και τα αγροτολιβαδικά. Μα δεν λέμε τώρα για να πάρει την περιουσία, λέμε για να φορολογηθεί. Όταν διαβάζω εδώ πέρα ότι το 2004 ο Αλογοσκούφης τότε κατέργησε το φόρο που απέδιδαν, λέει, οι Μητροπολίτες το 10% και τα μοναστήρια για τη χρήση των ακινήτων. Ότι συνολικά το 2008 ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το κράτος, ας πούμε, δεν πρέπει να πάρει κάτι. Βεβαίως. Μα για όλα τα αστικά υπάρχει φορολογία σε όλα τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Εμείς και το ΕΤΑΚ και όλα. Όλη η φορολογία υπάρχει. Για τα αστικά. Τα οποία βέβαια κανείς δεν είναι, ας πούμε, Μητρόπολη Θεσσαλονίκης δεν έχει αστική περιουσία. Ό,τι υπάρχει εδώ είναι της κεντρικής υπηρεσίας, του πρώην ΟΔΕΠ. Ενίκεια δηλαδή που παίρνετε, δίνετε το φόρο σας για τα ενίκεια που παίρνετε. Βεβαίως δίνουμε. Δεν παίρνω συγκεκριμένα, αλλά αυτοί που παίρνουν δίνουν. Αυτοί που παίρνουν. Για να γίνει κατανοητό, γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό. Βέβαια, αυτό. Τώρα αν είπε η πολιτεία, ξέρετε, θα αυξήσω την φορολογία των εισπρατωμένων από την ακίνητη περιουσία και αυτό περιλαμβάνει και τα άλλα νομικά πρόσωπα ή τις άλλες περιουσίες, να συνδράμαμε, η γνώμη μου είναι, να συνδράμαμε όλοι και να βοηθήσουμε. Δεν πούμε όχι. Σεβασμότητα ότι θα έφερα λίγο να. Εγώ θέλω να σας πω κάτι σημαντικό πάντως. Υπάρχει, θυμάστε τους διαλόγους με τον κύριο, τον τέος αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλαβάνο και τα λοιπά. Και κάποιες κουβέντες από το ΚΚ να τη δημεύσω με την περιουσία και τα λοιπά. Αυτά δεν γίνονται σήμερα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στις δημοκρατίες. Αλλά πρέπει να σας πληροφορήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή γίνεται νόμος στη Ρωσία και επιστρέφεται η περιουσία της Εκκλησίας όσοι πήρε το κράτος από το 1917 μέχρι σήμερα. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, τώρα μην το ανοίξουμε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ένα δεύτερο, στο Βουκουρέστι η κυβέρνηση αυτή τώρα που έπεσε προχθές έδωσε με κοινή συμφωνία όλων ένα μεγάλο κτίριο που είχε κάνει ο Τσαουσέσκο στην εκκλησία. Εντάξει. Για τις δικές ανάγκες. Και εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος δεν μπορεί να χτίσει το δικό της διοικητικό κέντρο σε δικό της οικόπεδο, γιατί το κράτος δεν βοηθεί. Να πάμε λίγο στα δικά μας, θα γυρίσω στα εθνικά, θα ξαναγυρίσουμε και σε αυτά. Ό,τι θέλετε.